Θέλω να πω ότι σήμερα ήρθαμε 11. Αλλά ήρθαμε 11 πολεμιστές. Ήρθαμε 11 παιδιά που έδωσαν για την ψυχή τους και παίξαν εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Ήρθαν 11 πολεμιστές και 50 ωραίοι τρελοί στην κερκίδα. Αυτοί είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Στα παιχνίδια που μας επιτρέπεται να παίξουμε στα ίσια, έχουμε διαφορά. Έχουμε διαφορά. Το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοι. Ήταν πολύ κομβική νίκη για εμάς, για πολλούς λόγους, το καταλαβαίνετε. Είχαμε απίστευτες απουσίες, ιώσεις και τραυματισμούς. Προχωράμε, έχουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα δύο ακόμα παιχνίδια, ένα παιχνίδι κυπέλλου και ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Το παιχνίδι με την Καλαμαριά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δύσκολο. Και προχωράμε. Ευχαριστώ, για coach. Αυτό το παιχνίδι στα ίσια ήταν κάποιο παράπονο ή κάποιο καρφί για κάποιους ή κάποιον? Ναι, δυστυχώς δεν επιτρέπεται, σε αυτή την κατηγορία δεν επιτρέπεται. Έχει αποδειχθεί ότι όποτε είναι αξιολογημένος διαιτητής και δεν είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι, είναι δύσκολα τα πράγματα για κάποιες ομάδες, πολύ δύσκολα. Είναι κλειδωμένο πλέον. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα αλλάξει αυτή η κατηγορία. Οπότε εμείς κοιτάμε την ομάδα μας, κοιτάμε τα 11 τα παιδιά που μπήκαν σήμερα μέσα και που μέσα σε αυτό το απίστευτο κρύο οι οπαδοί μας που μας ακολούθησαν και μας έδωσαν δύναμη. Αυτά είναι. Coach, το πιο ανησυχητικό σήμερα είναι η εμφάνιση παρά το αποτέλεσμα. Και η εμφάνιση και το αποτέλεσμα. Είναι μια εμφάνιση που δεν μας αρέσει καθόλου και είναι ένα αποτέλεσμα πολύ βαρύ μες στην έδρα μας. Αν αναλογιστείτε ότι σε όλο το πρωτάθλημα μέχρι τώρα έχουμε φάει πολύ λίγα γκολ και φάγαμε σε ένα παιχνίδι 3 γκολ, είναι πρόβλημα. Ωραία. Δεν ήμασταν καλοί, χάσαμε το παιχνίδι. Δυστυχώς αυτό που μας στεναχωρεί είναι ότι δεν προσπαθήσαμε να διεκδικήσουμε κάτι σε όλο το 90 λεπτό. Θα βρούμε τη φταία, θα βρούμε τις λύσεις. Αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι από αυτή την ήττα να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Υπάρχει πολύ μεγάλη στεναχώρια σίγουρα. Όλη η εικόνα που έχει δείξει η ομάδα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και στα παιχνίδια κυπέλλου δεν είναι αυτή η εικόνα της. Δεν είναι για αυτές τις ήττες. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και αυτά μέσα στο ποδόσφαιρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παραδειγματιστούμε από αυτή την εμφάνιση και από αυτή την ήττα σήμερα και να συνεχίσουμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Coach, η ομάδα έχει να σκοράρει τις 3 Δεκεμβρίου. Σας είχαμε ξαναρωτήσει, υπάρχει περίπτωση να γίνουν κάποιες μεταγραφές, γιατί βλέπουμε ότι επιθετικά δεν βγαίνει? Είναι κάτι να ξέρετε που η διοίκηση προσπαθεί πάρα πολύ. Γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες. Υπάρχουν συζητήσεις με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δυστυχώς όμως είναι πολύ δύσκολη η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Αλλά να ξέρετε ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ενισχυθεί η ομάδα. Καλησπέρα σας. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Κόζαν μια πολύ καλή σκληρή ομάδα, μέσα στην έδρα της ειδικά. Δεν χάνει εύκολα. Καταφέραμε, βάλαμε σε ένα κρίσιμο λεπτό το πρώτο γκολ. Όπως το φάγαμε κιόλας, όπως θυμάστε, μέσα στην καρδίτσα εκεί που παίξαμε. Είναι πολύ κομβικό το σημείο. Ανταυτού, αν και με λίγα άτομα αποστολή, σήμερα λόγω πολλών τραυματιών και πολλών λήψεων που είχαμε, συσπηρωθήκαμε όλοι μας και καταφέραμε, πήραμε ένα σπουδαίο διπλό που θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Εντάξει, έβαλα 2 τέρματα, αλλά όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Αυτό θα πει ομάδα, αυτό θα πει ενότητα. Από εκεί και πέρα πάμε κατευθείαν, τώρα έχουμε το κύπελο, πολύ σημαντικό. Εμείς, για μας είναι όλα παιχνίδια σημαντικά. Το κύπελο ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε, ξέρουμε κάπου που μπορεί να φτάσουμε, θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να φτάσουμε όπου παραπάνω γίνεται. Παρά το κρύο, οι φίλαθλοι της νίκης ακολούθησαν να πανηγύρισαν μαζί τους. Λίγα λόγια για αυτούς που ήρθαν μέχρι εδώ. Οι φίλαθλοι μας είναι κοντά σε όλα τα παιχνίδια. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Εντάξει, εγώ το ξέρω κιόλας ότι όπου και αν μπορούν να έρθουν, έρχονται. Δεν νιώθουν ούτε από κρύο, ούτε από ζέστη. Πότε, εγώ τους ξέρω πολλά χρόνια. Ούτε η απόσταση, δεν τους πτωεί τίποτα. Αρκεί να πάρουν εισιτήρια από την ομάδα που μας φιλοξενεί και έρχονται, δεν έχουν θέμα. Τους ευχαριστούμε, μας βοήθησαν. Νιώσαμε τον παλμό των φιλάθλων και ήταν και αυτή μια βοήθεια που μας φτάσαμε εύκολα σε αυτή τη νίκη.
για να μην ξεχνούν πάρουν οι παλιότεροι και να θυμηθούν και να μάθουν οι νεότεροι, έχεις και δεσμοί και με την Κοζάνη, έτσι, παλιότερα έχεις αγωνιστεί και στην Κοζάνη. Φυσικά, είμαι από τη Γαλατινή Κοζάνης, έχουμε παίξει πολλές φορές εδώ πέρα και στη Δέλτα Εθνική και στη Γάμα Εθνική, πολλές φορές έχω παίξει και στην Κοζάνη, ένα εξάμηνο. Εντάξει, είναι οι αναμνήσεις μου έρχονται πολλά τώρα για μένα, ειδικά τότε και με τη Φλόρινα που παίξαμε στο 5-3 και είχαμε χάσει. Πολλές οι αναμνήσεις. Με τον Περσόγρεφενόν εδώ που κάνουμε 0-1, με την Κοζάνη στο κύπελο εδώ πέρα που είχαμε κερδίσει. Πολλές οι αναμνήσεις με την ομάδα της Κοζάνης. Μόνο ευχάριστα πράγματα. Θα χάσουμε, θα κερδίσουμε. Αυτά είναι τα παιχνίδια με χρόνια, με καιρούς. Καλά είναι αυτά που γίνονται. Ευτυχώς σήμερα κερδίσαμε, γιατί νομίζω το θέλαμε πιο πολύ το παιχνίδι και φάνηκε και μέσα στο. Στο γήπεδο φυσικά το θέλαμε πιο πολύ και 10 και 9 να ήμασταν. Πιστεύω σήμερα θα κερδίζαμε, γιατί το κατάλαβα από τα αποδυτήρια. Έβλεπα τα παιδιά όλοι μας, δηλαδή όλη η εβδομάδα ήμασταν. Επειδή χάσαμε κιόλας στο Βαδιακό, είχαμε πει ότι παιδιά δεν μας παίρνει άλλο. Πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε το σερί που κάναμε τον επόμενο γύρο. Πιστεύω να είναι η έναρξη, το πρώτο μας πάτημα και να καταφέρουμε στο δεύτερο γύρο να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Να μπούμε 100% στην πεντάδα κοντά στους πρώτους και να. Και διεκδικήσουμε στα ίσια, στα play-off την άνοδο.